κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στη Διόν Τηλεόραση. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Γιώργο Λεϊκάκη, έναν φίλο αγαπημένο και γνωστό, έναν συνεργάτη. Θα τα πω όλα με τη σειρά. Καταρχήν, εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του για τον Προμηθέα. Και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για αυτή την πολύ σπουδαία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε. Επίσης, Γιώργο Λεϊκάκη σημαίνει και αρχαίων πολιτισμού, συνεργάτη και φίλο με πολύτιμους θησαυρούς γνώσης, τους οποίους βεβαίως εκμεταλλευόμαστε εμείς ως Διόν Τηλεόραση. Καλησπέρα, Γιώργο, καλώς ήρθατε στην τηλεόραση. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατάς μας και τηλεθεατάς μας. Λοιπόν, το πατάω όλα με τη μία και τα είπα νομίζω σωστά. Καλά τα έκανα. Καλά τα πήγα για αρχή. Ό,τι λέει κανείς, καλό είναι. Σωστό και αυτό. Και ό,τι μένει επίσης είναι καλύτερο. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την Θεσσαλονίκη. Από εδώ δηλαδή, ήσουν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν σε τσιμπήσαμε κι εμείς. Καλά, ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά ο Πλάτωνας, οπότε με χρειαστεί και με θέλει. Ξέρει ότι είμαι δίπλα του και τον αγαπάω πολύ. Και εσείς φυσικά, εδώ οι συνάδελφοι. Αλλά ναι, έχει σημασία το ότι ξεκίνησε η παρουσίαση της δεύτερης έκδοσης του Εσχύλου μου, του Προμηθέα Δεσμότη, από τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που αγαπώ και τιμώ ιδιαίτερα. Άλλωστε η καταγωγή της μητρός μου είναι από αυτά τα χώματα, από το πλατή Μαθίας και μεγαλωμένη στην Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην Νεάπολη. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ οικείος χώρος και το μισό μου κομμάτι. Πολύ, πολύ με συγκινεί το γεγονός ότι δεύτερη έκδοση μέσα σε 3 μήνες Προμηθέας Δεσμότης Εσχύλου σε μια Ελλάδα τόσο πικραμένη, τόσο κουρασμένη, τόσο υποβαθμισμένη από την τηλεόραση και από τα προϊόντα της, και συγγνώμη που είμαι και σε τηλεόραση κιόλας, ενώ καταλαβαίνεις τι εννοώ, από τις επιλογές της τηλεόρασης, κυρίως τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια, που να φανταστείς ότι κανένα δεν ενδιαφέρθηκε να παρουσιάσει μια έκδοση που έγινε για τον Προμηθέα, συγκεκριμένα για την τραγωδία Προμηθέας Δεσμότης, συγκεκριμένα για πρώτη φορά στον κόσμο σε έμετρη νεοελληνική απόδοση. Κάτι μοναδικό. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένα κανάλι, παρόλο που πάρα πολλοί συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, δουλεύουν σε αυτά τα κανάλια. Θα ήθελα να σου πω δε επίσης ότι είναι σημαντικό το ότι αγνοείται ο Προμηθέας, διότι είναι ο προάγγελος, είναι ο πρώτος επαναστάτης του κόσμου. Είναι αυτός που έφερε το πυρ, το πνευματικό πυρ, τη φωτιά στην ανθρωπότητα, και φυσικά γι' αυτό αγνοείται και από την εγκύκλιο επίσημη παιδεία μας. Γιατί κανείς δεν θέλει να βγουν παιδιά που να γνωρίζουν την Επανάσταση, που να γνωρίζουν τι είναι Επανάσταση, που να γνωρίζουν πώς να χειριστούν Επανάσταση και πώς οι προπάποι του, γιατί ο Προμηθέας είναι ο παππούς του Έλληνα, του γενάρχη των Ελλήνων, ήταν ο επαναστάτης του φωτός. Καταλαβαίνετε ότι θα γεννηθούν αναρχικά παιδιά, παιδιά που δεν θα, με την έννοια την πραγματική της λέξεως, παιδιά τα οποία δεν θα ακούνε τυφλά και θα υπακούν τυφλά σε αρχές, άκρητα, ό,τι και αν αυτή τους πει. Θα κρίνουν πρώτα, διότι ο Προμηθέας έκρινε, έβρισκε ότι ήταν κάπου λάθος και έφευγε. Δεν έφευγε άκρητα. Οπότε κανείς δεν θέλει να έχει απέναντί του έναν τέτοιο λαό, μια τέτοια νεολαία. Οπότε ο Προμηθέας προφανώς εξωστρακίστηκε σκόπιμα από το πολιτικό, πολιτιακό σύστημα παιδείας στην Ελλάδα. Θα μπορούσα να πω ότι δεν μου κάνει και εντύπωση το ότι εξωστρακίστηκε. Γιατί κάτι ανάλογο συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια και με την ιστορία της χώρας μας και με τα πρότυπα που πλασάρονται και παρουσιάζονται. Και ακριβώς αυτό που είπες νωρίτερα, ότι κανένα κανάλι δεν ενδιαφέρθηκε. Διότι θα το πω έτσι στιγνά και επαγγελματικά του χώρου μας, γιατί δεν πουλάς. Αυτό δηλαδή που κάνεις, όσο σημαντικό και αν είναι, δεν έχει να κάνει με τους όρους της τηλεθέασης και με τα κλικ που θέλουν όλοι όσοι ασχολούνται στον χώρο το media, για να λέμε και, να λέμε και αλήθειες. Ναι, δεν ασχολήθηκα ποτέ ούτε με τα clicks, big mix, ούτε με τις αλήθειες εκείνες. Ασχολούμαι με τις άλλες αλήθειες εγώ, τις αλήθειες της ιστορίας μας. Και ο εξωστρακισμός δεν είναι μόνο στα αρχαία πρότυπα. Έχουμε εξωστρακισμό των ηρώων του 21 από τις σχολικές αίθουσες. Είσαι νεοτάτη βέβαια, αλλά όταν εγώ πήγαινα σχολείο στα παιδικά μου χρόνια, τα σχολεία του Δημοτικού ας πούμε, η αίθουσα ήταν γεμάτη με μορφές των ηρώων του 21. Ποια εντολή δόθηκε να αποσυρθούν αυτές οι μορφές του 21, που τα βλέπαμε ας πούμε και τα είχαμε πρότυπο. Θέλω να σου πω ότι όταν κάναμε Ηλιάδα στο σχολείο, στο Δημοτικό, και ταυτιζόμασταν όλοι με κάποιους ήρωες της Ηλιάδας, όταν φτάσαμε στο σημείο που σκοτώθηκε ο Αχιλλέας, όταν τελειώνε το μάθημα, βγαίναμε στο διάλειμμα και παίζαμε διάφορους ρόλους και παίζαμε
αυτό που μας δίδαξε λίγο πριν ο δάσκαλος. Έτσι, το κάναμε αναπαράσταση. Όταν σκοτώθηκε ο Αχιλλέας, βγήκαν όλα τα παιδιά στο διάλειμμα και δεν μιλούσε κανένα. Δεν παίξαμε σε εκείνο το διάλειμμα. Ήταν όλα δακρυσμένα, διότι είχαν ταυτιστεί όλοι με τον υπέροχο αυτόν ήρωα, για τον οποίο ο Όμηρος τελικά έγραψε την Ιλιάδα και ήθελε να την ονομάσει Αχιλλιάδα. Έτσι, τον κορυφαίο αυτόν ήρωα, που ήταν και ο αγαπημένος ήρωας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον ακολούθησε κατά γράμμα. Και όταν πέρασε στο Σπερχείο, άφησε και ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί πέρα κομμάτι από την κόμη του, όπως συνήθιζαν οι φθείοι να κάνουν. Άρα λοιπόν, αυτό που τους ενδιέφερε όλα αυτά τα χρόνια είναι να αποκόψουν σταδιακά, συνειδητά και με πρόγραμμα τον Έλληνα από τις ρίζες του. Είτε αυτές οι ρίζες είναι η γλώσσα, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι η λαογραφία, είτε είναι η ιστορία, είτε είναι η μυθολογία, είτε οτιδήποτε τέτοιο. Πάντως σήμερα θα έβγαινε μια selfie, κάπως έτσι το φαντάζομαι, θα γινόταν ένα story στο Instagram εκείνη την ώρα στο μάθημα, στους σημερινούς καιρούς. Όταν φτάσεις σε αυτό το βαθμό και φτάνεις σε αυτά τα χρονικά high, την απαιδευσιά, ναι, θα είναι έτσι. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και θέλω να ξεκινήσουμε με σένα, αγαπητέ Γιώργο. Θέλω να μιλήσουμε για σένα, γιατί έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Έχεις συναντήσει και έχεις συνεργαστεί με πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Και επειδή είσαι και ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, θα σε αναγκάσω να μας τα πεις. Να με αναγκάσεις δεν μπορείς, άμα θέλω θα τα πω. Θα είσαι καλό σήμερα. Θα υποκύψεις λίγο. Ας προσποιηθώ ότι σε ανάγκασα, εν πάση περιπτώσει. Άρα, θέλω να τα πάρουμε από την αρχή. Είπες, η μητέρα σου καταγωγή από το πλατή Μαθίας, μεγαλώσατε εδώ. Άμα πάω πιο πίσω, θα βρω Κρήτη, σωστά. Από την μεριά του πατέρα μου, ναι, Κρήτη, Σφακιά και Ίδρα. Και μου έκανε εντύπωση ότι εκ πατρός κατάγομαι από απάτητα εδάφη. Σφακιά και Ίδρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η καταγωγή της μητέρας μου από την Καπαδοκία, που ήρθαν πρόσφυγες στην Κατερίνη. Και καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό μέσα μου κόχλαζε. Όλη αυτή η Ελλάδα κόχλαζε από τον Νότο στο Βορρά και από την Ανατολή ως και τη Δύση. Κόχλαζε, κοχλάζει. Και επειδή δεν είχα ποτέ ένα συγκεκριμένο χωριό, όπως έχουν όλα τα παιδιά, ξέρεις, πάω στο χωριό του μπαμπά ή της μαμάς, θεωρώ όλη την Ελλάδα χωριό μου. Και την αγαπάω όλη εξίσου. Όπου και να πάω, ας πούμε, θεωρώ ότι βρίσκω κάτι από μένα. Και μετά ξεκινάς μια διαδρομή, σε βγάζει εκτός Ελλάδας. Ναι, γιατί οι γονείς μου ήταν μετανάστες στη Γερμανία και εκεί γνωριστήκανε και εκεί γεννήθηκα κι εγώ. Επιστρέφεις στην Ελλάδα και αρχίζεις σιγά σιγά να αφήσω απ' έξω το ποδόσφαιρο ή να το βάλω μέσα. Τα διάβασα. Ναι, άστο, γιατί η καριέρα μου στο ποδόσφαιρο ήταν για κλάματα. Ας πούμε ότι ήταν σύντομη. Μην πούμε για κλάματα. Ναι. Πάντως. Όμως ήταν καλή στο στίβο. Ναι, είχα καλή επίδοση στο στίβο. Με πολύ καλή επίδοση, βέβαια. Ναι, πολύ καλή επίδοση. Στο άλμα εις ύψος. Και ξεκινά συνεργασία, εργασία, δουλειά, δημοσιογραφία, στίχους, βιβλία, με πολύ πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Θέλω λίγο να μας τα πεις αυτά. Ναι, θέλω να πω ότι ως προς αυτό το κομμάτι ήμουν ευτυχισμένος και ευλογημένος, διότι έπεφταν μπροστά μου, εκεί που περπατούσα, εκεί που έπινα καφέ, σπουδαίοι άνθρωποι. Και δεν ήταν ότι τους συναντούσα αυτούς τους ανθρώπους τυχαία μπροστά μου, ήταν ότι και αυτοί μπορεί να ήταν δίπλα μου και με μια ματιά, με ένα νεύμα, με ένα βλέμμα, μετά να ήμασταν στο ίδιο τραπέζι και να συζητάγαμε. Δεν θα μπορέσω να βγάλω από τη μνήμη μου ποτέ τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, έτσι, τον τεράστιο αυτόν ηθοποιό, με τον οποίο εν τέλει γίναμε κολλητοί φίλοι και κάθε Τρίτη πριν ξεκινήσει στο Μινώα η παράσταση, πίναμε καφέ για 4 ώρες για να τα πούμε, για να πάει καλά η εβδομάδα του. Ένας Ηλιόπουλος που τον έλεγαν Ντίνο. Ένα Ηλιόπουλος που λένε Γαντίνο, ναι, το αυτοβιογραφικό του που είχα την τιμή να επιμεληθώ. Που μου έκανε την τιμή, δηλαδή που με εμπιστεύτηκε. Εγώ ήμουν τότε πολύ νέο παιδί. Να πούμε για τον Μάνο τον Λοΐζο, τον Απόστολο τον Καλδάρα και τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Ο ένας με έστελνε στον άλλον, λες και ήμουνα ο στιχουργός της αποκάλυψης πια, που η νέα αποκάλυψη του στίχου. Ήταν φαντάζομαι πιο πολύ. Το ότι τους άρεσε να συζητούν μαζί μου και τα θέματα που αναπτύσσαμε και συζητούσαμε, που είχαν ανάγκη αυτοί να τα ακούνε και να τα συζητάμε, παρά το ότι έγραφα στίχους. Άλλωστε, εκείνη την εποχή το ότι έγραφα στίχους είναι αυτό που λένε δεν το ξέρει η μάνα του. Ντρεπόμουν να τους δείξω. Δηλαδή, στο Μάνο το Λοΐζο δεν ήξερα ποτέ κανένα στίχο μου. Αυτός έβαλε το χέρι του στην τσάντα μου να πάρει, για να δει τι γράφω και πώς γράφω. Εγώ δεν του δείξα ποτέ. Ο Απόστολος Καλδάρας τηλεφωνεί στο Ζαμπέτα και του είπε: σου έχω ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο εδώ που θα κάνει πολύ μεγάλη, θα γράψει μεγάλη ιστορία. Στο στίχο. Ο Απόστολος είχε τότε μόνο 3 στίχους μου στα χέρια του. Και αυτούς που τους είχε στείλει ο Λαμπρόπουλος στον Καλδάρα. Δηλαδή, η τύχη της τύχης της συγκυρίας της συγκυρίας. Με τον Καζάκο και με την Καρέζη.
Φτάσαμε με τον Καζάκο να κάνουμε μαζί εκδηλώσεις στο πύργο, στη Λία, στο τόπο καταγωγής του, που είχα τη χαρά πάλι πρόσφατα να ξαναπάω μόνος μου και ήταν πολύ δύσκολο χωρίς να έχεις τον Καζάκο δίπλα, γιατί το είχα συνηθίσει αυτό. Με ανθρώπους που εμένα προσωπικά μου άλλαξαν τα μυαλά, μου άλλαξαν τη ζωή, τον τρόπο σκέψης και που δεν θα τους πουλήσω ποτέ στη ζωή μου, δεν θα το κάνω αυτό ποτέ. Δηλαδή, όταν κάποιος μου πει να απαρνηθώ αυτά τα ιερά τέρατα της ελληνικής τέχνης για να κερδίσω κάτι από μια θέση ως μια δεκάρα τσακιστή, φυσικά δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Είναι πάνω, για μένα είναι οι προσωπικότητες που με τίμησαν και με βάλανε δίπλα τους ως συνδετημόνα, είναι πιο σπουδαίες από το οποιοδήποτε παλάτι και πισίνα και αυτοκίνητο και εξοχικό της γης. Πόσο σε άλλαξαν αυτές οι φιλίες, γιατί δεν ήταν γνωριμίες, ήταν φιλίες, και πόσο άλλαξαν τον τρόπο που σκέφτεσαι μέχρι τότε που σκεφτόσουν και πώς λειτουργείς, απομοθοποίησες πράγματα, έκανες ξανά εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τι είναι πιο σημαντικό, που πρέπει να εστιάσει περισσότερο. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που λες, αυτό το restart, που πρέπει να είμαστε όλοι μάγκες, τόσο μάγκες στη ζωή μας, για να το κάνουμε ξανά και ξανά όταν τυχαίνει πραγματικά αυτή η ιστορία. Αλλά θα σου πω ότι μια φράση που με άλλαξε, άλλαξε τα πάντα μέσα μου, γιατί εγώ πίστευα ότι πρέπει κάπου να μοιάζεις, κάπου σε κάποια ομάδα να είσαι, κάπου να σε εντάξουν, ρε παιδί μου, πώς λέμε, ρομαντική, λυρική, νεορομαντική, συγγραφής, λιβελογράφη, κειμενογράφη, κάτι. Πού εντάσσεσαι? Αυτός που μου είπε ότι δεν πρέπει να είσαι πουθενά ενταγμένος και να μην κάνεις το ένα πράγμα, να μην κάνεις ένα πράγμα ποτέ, ήταν ο Μάνος ο Λοΐζος, που τον ρώτησα γιατί πρέπει να γράφω και θέατρο και στίχο και σενάριο και βιβλία, μου είπε γιατί όταν θα σου κλείνει την πόρτα το ένα, θα είναι ανοιχτή η πόρτα η άλλη, και το δεύτερο είναι, μου λέει, ότι δεν θα πλήξεις ποτέ. Είχε απίστευτο χιούμορ. Και ο Ζαμπέτας, ο Γιώργος ο Ζαμπέτας, καλή του ώρα και αυτόν όπου είναι, που όταν τον ρώτησα, δάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να πούνε ότι αυτός γράφει καλά, ρε παιδί μου, είναι ένας καλός στιχουργός, συγγραφέας, μου είπε μια φράση που δεν λέγεται στον αέρα, αλλά μπορώ να σου πω εν ολίγης, μου είπε, με τρόπο να γράφεις ό,τι θες εσύ και να μην ακούς κανένα. Πώς να μην ακούσω κανένα? Εδώ υπήρχαν νόμοι. Νόμοι εννοώ της μετρικής, νόμοι της συγγραφής. Μαθαίναμε στην έκθεση στο σχολείο πρόλογος, κείμενο, επίλογος. Ναι. Το θέατρο έχει τόσες πράξεις, είναι τόσοι ηθοποιοί, τόσες ατάκες. Ο στίχος έχει κουπλέ ρεφρέν. Τι ακριβώς εννοούσε αυτός ο άνθρωπος? Σε πληροφορώ ότι πέρασαν χρόνια και μεταλάνιζε τούτη ατάκα του, και αν την καταλάβω πέρασαν χρόνια, γιατί πρέπει να μπει σε μια μανιέρα για να δεις αντέχεις, σε αντέχει η τέχνη ή θα σε αποβάλει, για να φτιάξω κι εγώ τα δικά μου πράγματα, τα δικά μου μέτρα στο στίχο, τη δική μου μετρική, τις δικές μου λέξεις να βάλω στο στίχο. Παραδείγματος χάρη, έχω το γιο μου το μικρό, ο οποίος μου λέει, έχω ακούσει λέξεις που έχεις βάλει σε στίχους, οι οποίες δεν τις έχω ξαναβρει σε άλλους στίχους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κέρδος για μένα. Έχουν έρθει μητέρες με τα παιδιά τους που γράφουν και μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτό το παιδί μου έχει γράψει εκείνο το τραγούδι στα δικά σου μέτρα, στο τάδε τραγούδι που έχει κάνει εσύ, γιατί δεν βρίσκαμε άλλο τραγούδι σαν γι' αυτό. Εγώ χαμογέλαγα μέσα μου. Ήξερα ότι γράφω ένα πρωτότυπο μέτρο εκείνη τη στιγμή, που έπαιζε ανάμεσα στον Ίαμβο και στον Ανάπεστο, ή είχε και τα δύο, ή τα είχε με μια παλινδρομική κίνηση τέτοια μετρική. Έπαιζα με 9, 6, 7, 5 κοφτά μέτρα μονά. Και είδα ότι ένα παιδί που ήθελε να γράψει μέτρο, που κακώς οι γονείς μπρώχνουν τα παιδιά τους να αντιγράψουν κάποια μέτρα άλλων γνωστών τραγουδιών για να γράψουν και αυτά, αλλά με τιμούσε το ότι μου λέγανε, αυτό το συγκεκριμένο μέτρο δεν το έχουμε δει. Έχω κάνει τραγούδια με πρόζα μέσα. Έχω κάνει πρόζα με τραγούδια μέσα. Αυτό ήταν η μεγάλη σχολή της επιθεώρησης, που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει πια. Θέλω να πω ότι πάντρεψα εικαστικά με τραγούδι, πάντρεψα τραγούδι με πίνακες και γλυπτική. Ντοκιμαντέρ που ήταν σχεδόν μικρές ταινίες τέχνης, που συμμετείχαν και συμμετέχουν διάφοροι καλλιτέχνες μέσα από διάφορες τέχνες. Όλα τα είδη των βιβλίων, δόξα τω Θεώ, 80 βιβλία, από έρευνα, ιστορία, ποιήση, χρονογράφημα, λαογραφία, μυθολογία, πολύ, ιστορία, πολύ κλπ.
τοπιογραφία πολύ, θα τα λέγαμε παλιά βιβλία γεωγραφίας, γιατί με συγκινεί όλη η Ελλάδα. Όλα αυτά από μία φράση του Ζαμπέτα, που είπε ότι για να γίνεις κάτι πρέπει να χαράξεις το δικό σου δρόμο και να μην αντιγράψεις κανέναν. Πόσο δύσκολο είναι να το πεις σε ένα παιδί αυτό όταν ήσουν 16-17 χρόνων, 18 χρονών τότε, να το πεις μην αντιγράψεις κανέναν. Μα εκείνη την εποχή ακούγαμε Ρίτσο, διαβάζαμε Ρίτσο και θέλαμε να κατεβούμε στον δρόμο να πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας. Ακούγαμε Σεφέρι και βλέπαμε μπροστά μας το Περιγιάλι, το κρυφό. Διαβάζαμε, ξέρω εγώ, Λουντέμι και το βράδυ μετράγαμε τα άστρα παρασυρώμενα από έναν τίτλο βιβλίο, όχι καν από το βιβλίο. Διαβάζαμε Ελίτη και νομίζαμε ότι είμαστε το Αιγαίο, δεν είναι το Αιγαίο δίπλα μας, ότι εμείς είμαστε το Αιγαίο. Διαβάζαμε μεγάλες ανακοινώσεις αρχαιολογικών ανασκαφών και νομίζαμε ότι ζούμε μέσα σε εκείνο το παλάτι που βρέθηκε. Και ξαφνικά έρχεται και σου λέει, πέτα τα όλα αυτά και κοίτα το δικό σου στίγμα ποιο είναι. Εσύ να δώσεις το στίγμα σου στην ανθρωπότητα και στην τέχνη. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Πραγματικά δεν έχει νόημα αν δεν κάνεις κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα δικό σου. Το σίγουρο είναι, Γιώργο, ότι πρώτον δεν βαρέθηκες ποτέ. Όχι, όχι. Με όλα αυτά που κάνεις, νομίζω δεν είχες χρόνο ούτε καν να το σκεφτείς. Είπες δύο λέξεις που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές για τη χώρα μας, την αρχαιολογία και τον πολιτισμό, που βεβαίως αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα στη χώρα μας. Θα σου πω κάτι που με ενοχλεί και θέλω να μου πεις αν κάνω λάθος, τη γνώμη σου βεβαίως, πώς το βλέπεις. Με ενοχλεί που θεωρούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε μόνο την Ακρόπολη ή είναι η πιο προβεβλημένη η Ακρόπολη ή υπάρχει μία Σαντορίνη και υπάρχει μία Μύκονος για τους διαφορετικούς λόγους, αλλά προβάλλονται τόσο πολύ. Εκτιμώ δηλαδή ότι η Ελλάδα, όπου και να κοιτάξεις, θα βρεις μύθο και ιστορία. Και για κάποιο περίεργο λόγο είναι παραγωνισμένη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, ο Παρθενώνας είναι μοναδικό έργο τέχνης. Προσπάθησαν να το αντιγράψουν και άλλοι με σύγχρονα μέσα και δεν τα καταφέρανε, κάνανε κακή έκτυπα. Είναι μοναδικό, αξεπέραστο και αδευτέρωτο. Από εκεί και πέρα, κάθε μικρός τόπος στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, όπου και να περπατήσεις, σε όποιον άξονα και να περπατήσεις, σε όποια επαρχία, σε όποιο χωριό και να περπατήσεις, έχει όχι μόνο κάτι σπουδαίο να σου επιδείξει, αλλά και κάτι θαμμένο να σου επιδείξει. Αν αναδεικνυόταν αυτό που είναι θαμμένο κάτω, ακόμα δεν έχει ανασκαφεί, δηλαδή εννοώ κάτω από το έδαφος, ή αν αξιοποιούσαμε αυτό που ήδη έχει ανασκαφεί, δεν θα υπήρχε καταρχήν ανεργία στην Ελλάδα, διότι θα απασχολούνταν παιδιά από φύλακες, από ξεναγούς, από τουριστικά γραφεία να πηγαίνουν να φέρνουν κόσμο, θα γίνονταν μουσεία δίπλα σε αυτά και θα ζούσε ένα μικρό χωριό, μια μικρή πόλη, μια μικρή κοινότητα από αυτά τα μουσεία και τους επισκέπτες του τουρισμού. Θέλω να σου πω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα νομοί που δεν έχουν αρχαιολογικό μουσείο. Ο νομός Γρεβενών, ας πούμε, δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο. Τα Γρεβενά δηλαδή δεν έχουν αρχαιολογικό μουσείο, που έχουν μια από τις υψηλότερες αρχαίες πολιτείες στον κόσμο. Στα 1100-1200 μέτρα περίπου υπάρχει αρχαιολογικός χώρος στα Γρεβενά, στο Καστρί. Κι όμως, όταν πας στα Γρεβενά, δεν πολύ έχεις πολλά πράγματα να κάνεις εκτός τα Μανιτάρια, το Μουσείο των Μανιταριών και κάποια άλλα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σου πω κάποια λίγα ελάχιστα πράγματα, να πας στη Μιλιά δίπλα να δεις τα παλαιοντολογικά ευρήματα, το Μάμμουθ, υπάρχει ο μεγαλύτερος χαβλιόδοντας ατόφιος στον κόσμο, 5 μέτρα χαβλιόδοντας, μοναδικός έξω από τα Γρεβενά, αλλά στα Γρεβενά μέσα δεν υπάρχει αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι στην Αλεξανδρούπολη τώρα έγινε αρχαιολογικό μουσείο, πριν λίγο καιρό, και αυτό κουτσοκλαίει. Της Κομωτινής, το αρχαιολογικό μουσείο είναι δύο αίθουσες της Κακιάς Φουρτούνας, ολόκληρου νομού. Η Ξάνθη έχει ένα αρχαιολογικό μουσείο στα Άβδηρα. Η Ξάνθη δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο. Έχει στα Άβδηρα. Και αυτό, άντε να το πούμε μουσείο. Αλλά θέλω να σου πω λοιπόν ότι εάν αξιοποιούσαμε τα αρχαιολογικά ευρήματα ή τα ευρήματα πολιτισμού κάθε τόπου και είχε κάθε τόπος ένα μικρό μουσείο, τότε ο τουρισμός μας θα πήγαινε πολύ περισσότερο και καλύτερα και ο τουρίστας θα έμενε σε εκείνο τον χώρο, σε εκείνο τον τόπο, για να αφήσει και μια δεκάρα παραπάνω, είτε να πιει ένα νερό, είτε να πιει έναν καφέ, είτε και να κάτσει να φάει. Οπότε θα δαπανούσε περισσότερες μέρες στην χώρα μας και χρόνο και χρήμα στην χώρα μας. Έχουμε κάνει ενέργειες για το Μουσείο του Μακρύγιαλου, ένα πάρα πολύ σημαντικό μουσείο στην Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχει πινακίδα στην Εθνική Οδό, μετά από πολύ κόπο, αλλά το μουσείο είναι κλειστό. Μόνο κατόπιν επισκέψεων, κατόπιν τηλεφωνήσεων και αν και εφόσον και κάποιες μέρες. Υπάρχουν μουσεία στην Ελλάδα που είναι κλειστά τα Σαββατοκύριακα. Ναι. Μα πότε θα πάει ο άλλος στο μουσείο?
τη μέρα που δουλεύει. Είναι με ωράριο μέχρι το μεσημέρι και μετά είναι κλειστό. Ακριβώς. Άρα θέλουμε ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο ή δεν θέλουμε. Θέλουμε τουρίστες ή δεν θέλουμε. Θέλουμε να αυξηθεί ο τζίρος και τα χρήματα που θα πέσουν στη χώρα ή δεν θέλουμε. Γιατί το να το θέλουμε και θέλοντας να αυξήσουμε τις ταβέρνες και να έχουμε τα παιδιά μας γκαρσόνια και delivery είναι μια λογική κάποιων ανθρώπων. Η δική μου λογική δεν λέει αυτό. Θέλουμε να αναπτύξουμε υποθαλάσσια αρχαιολογικά πάρκα που ο καταδυτικός τουρισμός αυξάνει σε όλο τον κόσμο. Στην Κύπρο, ας πούμε, και σε άλλα μέρη έχουν ποντίσει πλοία, σύγχρονα πλοία, για να πηγαίνουν καταδύτες, τουρίστες, καταδύτες που είναι πανάκριβο σπορ και αφήνουν πολλά χρήματα και έρχονται από πολύ μακριά μόνο για να κάνουν έχει αυτό. Έχει όμως κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Φαντάσου εμείς που έχουμε βυθισμένες πολιτείες, έχουμε βυθισμένα αρχαία ναυάγια και έχουμε και φυσικά και σύγχρονα ναυάγια που δεν τα έχουμε αξιοποιήσιμα. Διότι φοβόμαστε τι, φοβόμαστε μην πάει ο άλλος κάτω, ξέρω εγώ, και πάρει κάτι από αυτό το ναυάγιο. Μα τότε να βάλεις 5 φύλακες, να προσληφθούν και 5 φύλακες, λιμενοφύλακες, οι δίτες να είναι εκεί στο χώρο και να ελέγχουν. Και... Πάντως τώρα γερούμε με αυτά που μου λες, επειδή ανέφερες και όλο τον πολιτισμό σας σε μικρογραφία και πολύ σύντομα, εγώ σκέφτομαι και κάνω εικόνα την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει να εκμεταλλευτεί και με την μυθολογία. Δηλαδή τώρα εδώ που βρισκόμαστε έχουμε Όλυμπο, ο οποίος δεν υπάρχει πουθενά. Έχουμε 12 θεούς του Ολύμπου, έχουμε Βεργίνα, έχουμε Μουσιογόν, έχουμε Θεσσαλονίκη τα αρχαιολογικά ευρήματα, έχουμε στο αρχαιολογικό χώρο του Δίου, έχουμε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, έχουμε στην Πέλα. Έχουμε δηλαδή όλο το πακέτο που όμως κάθεται. Και θυμήθηκε και την Ακαδημία, το σχολείο του Ολύμπου όπως το ξέρουμε περισσότερο εμείς, την Ακαδημία Ολυμπιακών Σπουδών, Κλασικών Ολυμπιακών Σπουδών νομίζω είναι ο τίτλος. Την οποία προσπαθούμε με τον Πλάτωνα. Πολύ καλή προσπάθεια, δηλαδή που έχει όλες τα χέγγια για να περπατήσει και να γίνει μια πολύ σωστή δουλειά και όμως έχει μπλοκάρει εδώ και πόσα χρόνια. Ναι. Παρόλο που έχει κατατεθεί πολλές φορές σαν πρόταση, προσπαθούμε με τον Πλάτωνα τον Τασχουνίδη να το όλο συνέχεια να το φέρουμε στο προσκήνιο. Είναι δυνατόν δηλαδή κάτω από τον Όλυμπο, που πιο brand name σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει. Κάτω από τον Όλυμπο να μην έρχονται οι άνθρωποι, οι τουρίστες, οι ξένοι, οι Έλληνες, τα παιδιά μας, τα σχολεία μας, και να τους λέει: Να, Όλυμπος, εδώ είναι, ελάτε να κάνετε μια βόλτα. Εδώ ζούσαν οι Θεοί και ελάτε να σας πούμε για τους Θεούς πέντε πράγματα και για τη μυθολογία πέντε πράγματα. Άλλοι δεν έχουν τέτοια πράγματα στο εξωτερικό και τα κατασκευάζουν. Στην Αμερική έχει γίνει πάρκο έτσι, των 12 Θεών. Έχει γίνει των 12 Θεών, έχει γίνει τη μυθολογία, ελληνική μυθολογία και άλλα πολλά. Έχει γίνει Disneyland. Δηλαδή αυτοί βγάζουν λεφτά από τα ποντίκια τους και τα καρτούν τους. Έλεος δηλαδή. Έτσι. Και ό,τι άλλο έχουν σκαρφιστεί. Και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από πραγματικά πράγματα που έχουμε εδώ πέρα. Αν πας στον Όλυμπο, ας πούμε, υπάρχουν τα Λίβυθρα. Ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, σημαντικότατος αρχαιολογικός χώρος που κατά την παράδοσή μας οι μενάδες σκότωσαν τον Ορφέα με αυτόν τον τρόπο και έφυγε το κεφάλι του και με τα νερά έφυγε και πήγε στη Λέσβο. Γι' αυτό και οι Λέσβοι ήταν σπουδαίοι τραγουδιστές Ιεολείς. Και εκεί πέρα λοιπόν είναι ένα πάρκο που θα μπορούσε να γίνει το πάρκο της μουσικής και των μουσών. Υπάρχει το οροπέδιο των Μουσών, υπάρχει εκτός από τη σπηλιά του Ιθακίσου ή το σπήλαιο του Διονυσίου. Υπάρχει, καλά, το ορειβατικό κομμάτι είναι καλυμμένο, είναι πάρα πολύ καλά καλυμμένο, αλλά δεν πάμε στον Όλυμπο μόνο για τη φύση του. Ο Όλυμπος δεν είναι σύμβολο φύσης για τους Έλληνες, ο Όλυμπος είναι σύμβολο κέντρου των Ελλήνων. Είναι η ψυχή των Ελλήνων. Εκεί κατοικούσαν οι θεοί του. Είναι σαν να πάνε να ξεριζώσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, από άλλες θρησκείες την κοιτίδα που γεννήθηκαν. Οι θρησκείες αυτές. Στους Ινδούς, ξέρω εγώ, από το Δελχή, ξέρω εγώ, στους Κινέζους, εκεί που γεννήθηκε ο Κομφούκιος, στους Εβραίους, την Ιερουσαλήμ. Πήγε να τα κάνεις αυτά, να δεις τι έχει να γίνει. Να τους πεις: Δεν υπάρχει αυτό, δεν έχετε τίποτα εδώ πέρα να κάνετε. Θα ξεσηκωθεί το σύμπαν ολόκληρο. Εδώ δεν πρόκειται να ξεσηκωθεί κάποιος τόσα χρόνια που δεν γιορτάζεις τους θεούς σου στον Όλυμπο. Δεν έχεις μια γιορτή γι' αυτό. Δηλαδή, τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να θυμόμαστε το παρελθόν μας. Αυτό είναι. Καλός ή κακός. Όποιον αρέσει, όποιον δεν αρέσει, να πάει στην Ολλανδία. Αλλά εδώ, Γιώργο, το θαυμάζει ο κόσμος στο εξωτερικό. Και εμείς το έχουμε αποδομήσει και το αγνοούμε και προσποιούμαστε ότι δεν το είχαμε ποτέ. Και έρχεται κόσμος από όλο τον κόσμο, άνθρωποι, ακριβώς για αυτό που λες. Για το δικό μας παρελθόν. Στην Πίδνα, ας πούμε, πας και βλέπεις μια ιστορία από την 6η χιλιετία π.Χ. μέχρι την τελευταία μάχη του Μακεδόνα, του Περσέα, του Βασιλιά, του δεύτερου αιώνα προς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τόποι άλλοι. Δηλαδή, πας και μπορείς να δεις μέσα σε μια μικρή έκταση, μέσα σε λίγες πέτρες που έλεγε και ο Ρίζος στην ταινία, μια ιστορία 8.000 χρόνων.
Δεν υπάρχει άλλη τόπη πολύ στον πλανήτη Γη που περπατώντας 500 μέτρα να διαβείς 10.000 χρόνια ιστορία, 5.000 χρόνια ιστορία, 8.000 χρόνια ιστορία. Πας σε ένα νησί μας, στη Λίμνο, και βλέπεις από το 20.000 π.Χ. μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ιστορία. Δηλαδή, περιδιαβαίνεις ένα νησί και περνάνε από τα μάτια σου 20.000 χρόνια ιστορίας. Πού αλλού θα πάντα δεις αυτά, που όλες οι άλλες πόλεις, είτε στην Ευρώπη είτε στην Ασία, έχουν μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή είναι μεσαιωνική, αυτή είναι, έζησε από το 700 στο 600, από το 800 μέχρι το 1000, αυτό. Και εδώ πας και βλέπεις τα τείχη, βλέπεις αρχιτεκτονική, βλέπεις διακοσμητικά στοιχεία, βλέπεις αισθητική, βλέπεις θρησκείες, βλέπεις χίλια δύο πράγματα που πέρασαν από αυτόν τον τόπο μέσα σε μισή ώρα, σε μια ώρα. Και δεν υπάρχει στην Πίθνα ένα μουσείο ανοιχτό να μας πει τι είναι αυτή και πού είναι ο αρχαιολογικός χώρος. Πινακίδες δεν υπάρχουν. Υπάρχει πινακίδα από όταν μπαίνεις, αλλά μετά όταν φτάνεις εκεί πέρα δεν ξέρεις πού είναι η πινακίδα. Το μουσείο είναι μια αποθήκη επί της ουσίας. Είναι μουσιακή αποθήκη. Έτσι, έτσι λέγεται. Ναι. Για να μην τρεπόμαστε να την πούμε αποθήκη και τη λέμε μουσιακή αποθήκη. Ναι. Είναι μια αποθήκη η οποία προσπαθεί να γίνει μουσείο και η οποία δεν είναι ανοιχτά. Ο Μακρύγιαλος. Και τις οποίες τα εκθέματα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, εδώ. Ναι, και που είναι τόσο παράξενα τα Κυκλαδικά εντός εισαγωγικών αυτά ειδόλια, τα οποία τα συναντάς στο κέντρο των Βαλκανίων, στο Βελιγράδι, διάφορους εκεί μικροπολιτισμούς που έχουν, που τους δίνουν όνομα από το χωριό που βρέθηκαν. Δηλαδή, αν δείτε τις αρχαιολογικές ονομασίες, υπάρχουν πολιτισμοί που φέρουν το όνομα ενός χωριού, δίνοντας αξία στο χωριό. Δεν εννοούμε ότι είναι Σέρβικοι ή ότι είναι, ξέρω εγώ τι άλλο, είναι Ουγγαρέζικοι ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή όμως δεν μπορούν να το πουν αυτό, έχουν εφεύρει οι αρχαιολόγοι ένα όνομα που λέει ο πολιτισμός της Τάδε. Και είναι, ενώ πας και βλέπεις η Τάδε είναι ένα χωριό. Θα μπορούσες δηλαδή να πεις ο πολιτισμός της Πίδνας, ο πολιτισμός του Σέσκλου, ο πολιτισμός του Δημηνιού, ο πολιτισμός του Ολύμπου, ο πολιτισμός. Έτσι, και να προσδώσεις ένα μοναδικό brand name, ένα προϊόν πω που λέμε, ονομασίας προελεύσεως, σε έναν τόπο και να το κάνεις μοναδικό, όπως λέμε Κυκλαδικό ειδόλιο και βλέπεις ότι αυτό είναι κάτι που παράγεται, γίνεται στις Κυκλάδες, βλέπεις Μινωικό Τάδε και ξέρεις ότι είναι στην Κρήτη. Έτσι μπορείς να πεις για το Ολυμπιακό του Ολύμπου, μπορείς να πεις της Πιερίας δεκάδες πράγματα, της Κεντρικής Μακεδονίας. Η Πέλα έχει απίστευτα μνημεία από το 15.000 π.Χ. στην Αριδαία μέχρι κάτω στην Πέλα πράγματα. Να εξηγήσεις την αξία των μεγάλων ποταμών που ήταν μεγάλοι ποτάμοι οδοί στην αρχαιότητα, που ήταν πλευστοί ποταμοί και γι' αυτό μέσα διαμέσου του Λίδιου ποταμού, το σημερινού Λιδία, πήγαινες στην Πέλα που ήταν λιμάνι στην ουσία, αλλά το προστάτευε το λιμάνι αυτό το ποτάμι, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν εχθροί. Πόσοι εχθροί και στόλοι μπορούν να μπουν σε ένα ποτάμι, κανένας. Οπότε έτσι προστατεύεται και να καταλάβει ο άλλος την αξία αυτή. Να υπάρχει ένα μικρό καραβάκι να κάνει αυτή τη διαδρομή, να καταλάβει ο άλλος την ομορφιά αυτού του τόπου, να καταλάβει γιατί άκμασε η Πέλα, γιατί είχε λιμάνι και πολύ βουό μάλιστα η Πέλα, που πάει σήμερα και τη βλέπει μέσα σε ένα κάμπο. Πού να καταλάβει και να ξέρει γιατί. Να αξιοποιηθεί και το γεφυράκι, μια καμάρα του μένει μόνο κάτω. Και τη βλέπεις από την Εθνική Οδό και από 13 γεφύρι έχει μείνει μόνο μια καμάρα πάνω από το Λουδία, που έχει ιστορία μέχρι και στην αντίσταση. Το ίδιο ποτάμι. Μιλάω για εδώ δίπλα μας τώρα, δεν μιλάω για... Να αλλάξουμε το όνομα του γαλλικού ποταμού. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το λέμε γαλλικό. Τι σχέση έχουν οι Γάλλοι και η Γαλλία με τον ποταμό μας? Έχουν μια σχέση κοροϊδίας βέβαια, αλλά εντάξει, ας μην τους κορδεύουμε τους καημένους τους Γάλλους, δεν φταίνε αυτοί που είναι Γάλλοι. Πάμε λίγο στο ποτάμι. Το ποτάμι λέγεται Χέδωρος. Γιατί είχε δώρα, γιατί έφερνε δώρα, έφερνε χρυσό. Κατέβαζε χρυσό, όπως πολλά ποτάμια και πάνω από τις Σέρες. Σήμερα το λέμε Κρουσοβίτη το ποτάμι και το Σιδηρόκαστρο. Μα είναι ο πλουσιοδίτης. Διότι όποιος εδίαιε το εκεί πέρα έπαιρνε πλούτο, κατέβαζε χρυσό αυτό το ποτάμι. Κατέβαζε και κατεβάζει ακόμα χρυσό το ποτάμι. Όπως τα μεγάλα ποτάμια της Θράκης και αυτά έφεραν χρυσό. Και βάζαν τι βάζανε, ένα τομάρι από ένα αρνί, από ένα κατσίκι σε ένα βράχο μέσα και αυτό τράβαγε μέσα το χρυσό και όταν το βγάζαν τι ήταν, το χρυσό αμαλοδέρας. Αυτό που πήγαν οι αργοναύτες μας, οι αριστοναύτες μας, στο βάθος της Κολκίδας να πάρουν, γιατί πολύ περισσότερο χρυσό βέβαια κατεβάζουν τα ρωσικά ποτάμια και το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν όταν αυτά δεν τα δείξεις, δεν κάνεις αναπαραστάσεις, δεν κάνεις γιορτές,
δεν τιμάς την αρχαία σου ιστορία, δεν τιμάς την αρχαία σου παράδοση, λογικό είναι να έρθουν, ξέρω εγώ, κάποιοι και να σου πούνε ότι το ποντίκι του Μίκη Μάους είναι πιο σημαντικό από τον Ηρακλή. Λογικό είναι και εσύ να το δεχτείς μετά αυτό. Πάντως αυτό που λέγαμε νωρίτερα και αφορά το σχολείο Λίμπου, όπως το ξέρουμε εμείς, τελικά έχω την αίσθηση ότι θα έρθουν κάποιοι από το εξωτερικό για να το στήσουν εδώ. Και εμείς θα το συζητάμε για άλλα 10 χρόνια. Μπορεί. Μπορεί. Το φοβάμαι, το απέφχομαι. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Πολύ καιρό πηγαίνουν, ερχόμαστε, συζητάμε. Δεν βρίσκουμε έναν άνθρωπο να το υποστηρίξει με την έννοια. Έστω και μάρκετινγκ να το δει, ρε παιδί μου. Έστω και εμπορικά να το δει. Έστω και για να βγάλει λεφτά να το δει ένας Έλληνας. Ξέρω εγώ. Προτιμούν άλλα πράγματα. Οι ξένοι είναι πιο ευέλικτοι σε αυτά. Και ειδικά όπου υπάρχει η πιθανότητα ενός καλού κέρδους, έτσι όπως το λες εσύ, δηλαδή με την έννοια να συνδράμει κάποιος. Αν τους κάνεις ένα καλό market plan, ναι, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή ναι, στους πρόποδες του Ολύμπου, αν κάνεις ένα σχολείο, ένα παράδειγμα πανεπιστημίου που θα μιλά για τη μυθολογία, δεν υπάρχει πιο ιδανικό. Δεν υπάρχει πιο ιδανικό. Σηκώνεις το κεφάλι και βλέπεις το μύθο μπροστά σου. Μόνο που θα πρέπει να το δούνε και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αυτό που πρέπει να πρωτοστατήσει σε κάτι τέτοιο, που είναι το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ένα πανεπιστήμιο όμως το οποίο έχει τρικυμίαν κρανίο, διότι ενώ λέγεται Αριστοτέλειο το σύμβολο του είναι ο Άγιος Δημήτριος. Εντάξει, αυτό είναι τρικυμία στο κρανίο τώρα. Δηλαδή και παπάς και με το χωροφύλαξη και με τον αστυφύλαξη δεν γίνεται. Δεν μπορείς να λέγεις Αριστοτέλειο και το σύμβολο σου να είναι ο Άγιος Δημήτριος, ή Πανεπιστημίου Αγίου Δημητρίου θα λέγεσαι και θα είναι ο Άγιος Δημήτριος, ή Αριστοτέλειο θα λέγεται και το σύμβολο σου θα είναι ο Αριστοτέλης. Διάλεξε. Δεν μπορεί να είναι έτσι λίγο τα πράγματα. Και αν δεν κάνει αυτό το πανεπιστήμιο αυτή τη δουλειά να το υποστηρίξει και να το σκεπάσει όλο αυτό το πράγμα με την έγκλη του, τότε δυστυχώς θα μένει πάντα έτσι. Αν δεν το κάνει το Πανεπιστήμιο της Λάρισας, θα μένει πάντα έτσι. Οπότε θα αναγκαστούν κάποιοι ιδιώτες τελικά, κάποιοι φορείς, να υποσκελίσουν και να αντικαταστήσουν και το κράτος και τα πανεπιστήμια, και μετά θα λένε οι καθηγητές και οι επιστήμονες. Γιατί είναι και δεν μας υπολογίσατε και γιατί μας προσπεράσατε. Τι να κάνουμε, κύριε, όταν εσείς κοιμάστε και έχετε επαναπαυθεί στα 2-3 χιλιάρικα μισθό που παίρνετε το μήνα, έχετε δέσει το γαϊδαρό σας και δεν απεργείτε ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ τους πανεπιστημιακούς δασκάλους να κάνουν μια απεργία, να κατέβουν στους δρόμους. Πρόσεξε, δεν λέω. Να κατέβουν στους δρόμους διότι η Αμφίπολη σταμάτησε η ανασκαφή της. Δεν κατέβηκαν οι καθηγητές στους δρόμους να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί αυτό είναι. Να κατέβουν στους δρόμους για το ναό της Αφροδίτης στη Θεσσαλονίκη. Το Αριστοτέλειο δεν έκανε καμιά απεργία, οι καθηγητές του εννοώ. Πιο πολλά από τους φοιτητές είδες. Καθηγητές δεν τους ένιωξε καθόλου που ένας αρχαίος ναός μέσα στη Θεσσαλονίκη, η οποία δυσκολεύεται να αποδείξει την αρχαία της ύπαρξη, διότι όλα έχουν καταστραφεί και όλα έχουν καταπατηθεί, και τα μόνα που έχουν μείνει τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά στη Θεσσαλονίκη, λες και η Θεσσαλονίκη φύτρωσε την εποχή του Γαλέριου ή φύτρωσε την εποχή του Βυζαντίου. Δεν υπήρχε η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα. Πού είναι, δείξτε μου ένα τυχάκι. Αρχαίο της αρχαίας Θεσσαλονίκης. Και προσέξτε, λέμε ότι είναι του Κασάνδρου, μα ο ναός της Αφροδίτης εκεί πέρα αποδεικνύει ότι είναι αρχαιότερος. Αρχαιότερη κατοίκηση. Και δεύτερον, σημαντικότερον, νεολιθική κατοίκηση που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, εκεί που βρέθηκε πάνω του χτίστηκε το Βελίδιο. Δηλαδή δεν έχουμε αποδείξεις. Ορατές, οπτικές, υπάρχει ανακοίνωση βέβαια του αρχαιολόγου σε ένα αρχαιολογικό δελτίο. Ποια σταυρό και κούρευτα, ποιος θα το διαβάσει. Αλλά να πάρω το φίλο μου από το χέρι που ήρθε από την Ολλανδία και έχει μάθει ότι η ιστορία ξεκινάει πριν από 80 χρόνια. Έτσι, και να πάω να του δείξω, κοίταξε εδώ αυτή το αρχαίο θεμέλιο στη Θεσσαλονίκη, είναι 6η χιλιετία π.Χ. Δεν έχω να το δείξω. Θα του το πω μόνο προφορικά. Διότι κάποιος ήθελε πάνω εκεί πέρα να χτίσει ένα ίδρυμα. Δεν μπορούσε αυτό το ίδρυμα να κάνει μια πιλωτή και να μείνει από κάτω αυτό ανοιχτό να το βλέπει ο κόσμος. Θα μπορούσε. Γιατί δεν το έκανε? Προφανώς γιατί δεν θέλανε. Γιώργο, τι περιλαμβάνει τα επόμενα σου σχέδια, τι συναυλίες, τι γίνεται? Για πας λίγο. Πας λίγο για αυτό που θα γίνει τη Δευτέρα στην Αθήνα, που θα είναι για πρώτη φορά, θα παιχτεί μετά από πολλά χρόνια ολόκληρο το έργο του Μίκη Θοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου, ο Επιτάφιος. Και επίσης το έργο του Μίκη Θοδωράκη που μελοποίησε Σεφέρη, τα επιφάνεια του Σεφέρη. Με πρώτον τραγουδιστή τον Τάκη τον Κωνσταντακόπουλο βέβαια, και παλιό μας γνώριμο από τις Μπουάτ, που προσπαθούμε έτσι λίγο να το ξαναφέρουμε το κλίμα αυτό. Αλλά όχι μόνο επειδή είναι Μεγάλη Δευτέρα και είναι το κλίμα το απαιτεί, αλλά και γιατί είναι δύο έργα που γράφτηκαν τη δεκαετία του 30. Το πρώτο, ο Επιτάφιος, έχει σχέση με τη Θεσσαλονίκη, από τα καπνεργατικά της Θεσσαλονίκης,
που ο Ρίτσος, βλέποντας μια μάνα να κλαίει πάνω από το νεκρό σώμα ενός παιδιού, παύλα διαδηλωτού, νεαρού παιδιού, του Τούση, που είδε τη μάνα αυτή να κλαίει, γιατί κάποιοι, κράτος και βία, ήταν οι βασανιστές του Ποσειδώνα, έτσι, σταλμένοι από το Δία, που κράτος και βία σκότωσαν ένα παιδί που ζητούσε τα δίκαια του, τα εργατικά του δίκαια. Ζητούσε μια δικαιοσύνη σε κάθε φορά. Ένα νέος άνθρωπος που ζητούσε το δίκαιο. Και κάποιοι τον σκότωσαν. Είναι δυνατόν τον 20ο αιώνα να μιλάμε για δικαιοσύνη, να μιλάμε για το δίκαιο και κάποιος να σηκώνει απέναντι ένα πιστόλι και να σε σκοτώνει? Έτσι. Δηλαδή, δεν έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα καθόλου, δεν έχει προχωρήσει ο νομικός πολιτισμός, δεν έχει. Έτσι. Και βλέποντας αυτή τη σκηνή, ο Γιάννης ο Ρίτσος κλείνεται στη σοφίτα του για περίπου μια εβδομάδα και γράφει όλο το έργο «Απνευστή». Ένα χρόνο μετά ο Σεφέρης εμπνέεται και γράφει «Τα Επιφάνεια». Είναι «Τα Επιφάνεια» και όχι «Η Επιφάνεια», όπως λένε κάποιοι και το γράφουν εψιλογιώτα. Αυτά τα έργα της δεκαετίας του 30, που δείχνουν την Ελλάδα του 30 και έχουν άμεση, αμεσότατη σημερινή σκέψη και χρήση, δεν σαν να τα έχουν γράψει σήμερα οι άνθρωποι, φτάσαν στα χείλη του λαού τη δεκαετία του 60, επειδή τα μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης, και αρχίζει ο λαός μας μετά από ένα μετακατοχικό σύνδρομο και ένα μετεμφυλιακό σύνδρομο να αρχίζει να ξανατραγουδάει ποιητές και να τους ξαναφέρνει στην επιφάνεια. Η δεκαετία του 60 είναι η μοναδική δεκαετία στον πλανήτη που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν έκλεισε τα 10 χρόνια, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, στην Ελλάδα σταμάτησε κάποια χρόνια πριν και όλα αυτά σταμάτησαν. Αυτή η άνοδο σταμάτησε των παιδιών της Μπουά, του Νέο Κύμα, το νέο λαϊκό τραγούδι που φέρε ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Σπανός, ο Πλέσας, ο Μαρκόπουλος. Σταμάτησε ξαφνικά. Και οι ποιητές, ανάλογα, οι μεγάλοι μας ποιητές που τραγουδήθηκαν, και ο κόσμος τραγουδούσε στην ταβέρνα Ελίτη, τραγουδούσε στην ταβέρνα Σεφέρη, τραγουδούσε Βάρνα Λικερίτσο στην ταβέρνα, ο οικοδόμος. Δεν τραγουδούσε Ντελαμαγκέντε Βοτανίκ, τραγουδούσε πλέον Σεφέρη και Ρίτσο. Και ας μην τους ήξερε ποτέ, και ας μην ήξερε τις λέξεις αυτές ποτέ, και ας μην ήξερε τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, αυτά τα υψηλά νοήματα. Μέσα του ενδόμηχα το κύτταρο ήξερε και τα τραγουδούσε. Αυτό λοιπόν το καινούργιο που πήγαινε να εξυφανθεί, να μεγαλώσει, να μεγαλουργήσει και να ξαναταυτίσει τον Έλληνα, τον ελληνικό λαό με τις ρίζες του, που είναι η παράδοσή του και η ποίησή του και η μεγάλη του μουσική, αυτό λοιπόν σταμάτησε βία. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί λόγοι που μπορώ να σας αναφέρω γιατί τούτο όλο σταμάτησε βία. Και στη Γαλλία το είδαμε και σε όλο τον κόσμο το είδαμε. Ήταν μια δεκαετία η οποία δεν τελείωσε ποτέ. Δεν έκλεισε τον κύκλο, δεν έκανε ποτέ 10 χρόνια. Αυτό προσπαθούμε να επαναφέρουμε, γιατί μιλάω στο κείμενό μου, θα το προλογίσω αυτή την παράσταση, για επανεπανεκκίνηση. Δεν θέλουμε απλώς restart. Έχει καταστραφεί τόσο πολύ ο εγκέφαλός μας και ο σκληρός δίσκος, πώς το λένε, το κομπιούτερ μας, γιατί ένα κομπιουτεράκι είναι όλο αυτό. Έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί τόσο πολύ που δεν αρκεί ένα restart. Λίγο delete θα κάνεις. Πρέπει να κάνεις format. Α, format. Το έχεις προχωρήσει πολύ. Ναι, γιατί έχουμε μάθει στραβές λέξεις, στραβές έννοιες, στραβή επικοινωνία, στραβές αλήθειες. Έχουμε μάθει τον στραβό και τον αλήθωρο να το θεωρούμε ότι είναι όμορφος και ίσιος και ότι αυτό είναι το σωστό. Και έχουμε ξεφύγει από την αλήθεια, που για τον Έλληνα είναι το καταφύσιν ζήν. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Τελειώσαμε. Μπράβο. Και είδες και μου λέγες πώς θα περάσει η ώρα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που το συζητώ. Ναι. Γιατί δεν βαριέσαι και εσύ, βρε παιδάκι μου. Δεν κάθεσαι λίγο. Δεν παίρνεις μία ανάσα. Δηλαδή μετά την συναυλία, μετά την παράσταση, όλο και κάτι άλλο θα ετοιμάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ο Καζάκος μου είχε πει: θα πεθάνουμε και θα ξεκουραζόμαστε μια ζωή μετά. Οπότε μέχρι τότε έχουμε χρόνο να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε. Γιατί να κάθεσαι μια καρέκλα και να κουράζεις, ταλαιπωρείσαι και να ζεις τα ίδια και τα ίδια. Η ζωή είναι έξω. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή τύχη σου εύχομαι και καλή δύναμη σε όλα αυτά που κάνεις. Σε ευχαριστώ. Κι εγώ. Δεν θα έχω δάκρυ,
ξανά για αγάπη να δαχτήσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λυσκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Μου ζητάς να λυσκόνησω.